Παράταση δόθηκε από το Δήμο Καβάλα στην άδεια λειτουργία του περιπτέρου του Οργανισμού Εθελοντικής Βοήθειας Ηλιακτής στην κεντρική πλατεία της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 60 ημέρες λειτουργίας του έχουν διακινηθεί πάνω από 15 τόνους προϊόντων, ενώ ευχή όλων είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου να έχουν ξεπεραστεί οι 20 τόνοι. Αυτό βεβαίως που ζητούν οι εθελοντές του Ηλιακτής και ο ιδρυτής του Γιάννης Τρομπούλης είναι να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος διανομής των προϊόντων αυτών στο κέντρο της Καβάλας, ούτως ώστε να συνεχιστεί η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται. Μετά σύμφωνη γνώμη και του Δήμου Καβάλας, πήραμε μια παράταση για άλλον ένα μήνα, άρα θα λειτουργήσουμε και τον Ιούνιο, αφού η ανταπόκριση έτσι κι αλλιώς ήταν μεγάλη και συνεχίζει ο κόσμος να έρχεται και να παραλαμβάνει τα προϊόντα που διαθέτουμε δωρεάν. Αρκεί να πούμε ότι μέχρι τώρα διακινήθηκαν στις 60 μέρες λειτουργίας πάνω από 15,5 τόνοι προϊόντων και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος του Ιούνιου θα έχουμε ξεπεράσει τους 20 τόνους σε προϊόντα που διανέμονται δωρεάν και που χορηγούνται από διάφορους επαγγελματίες και επιχειρηματίες του νομού μας. Βεβαίως, σε αυτό το χρονικό διάστημα που θα λειτουργούμε, γίνονται κάποιες προσπάθειες να καταφέρουμε να βρούμε ένα σημείο μόνιμο διανομής βοήθειας ανθρωπιστικής προς τους συμπολίτες μας στο κέντρο της Καβάλας. Πέραν τούτου, και αποθήκες ικανές να μπορούν να αποθηκεύσουν όλες αυτές τις ποσότητες που έχουμε πλέον τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε. Και αν καταφέρουμε τελικά αυτό να επιτευχθεί, θα έχουμε κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, αφού θα μας δώσει τέτοια δυνατότητα να μπορούμε να αυξήσουμε την βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας και όλα να πηγαίνουν προς το καλύτερο.